Συνέχεια το μάθημά μας από το κεφάλαιο ΚΓ, 23 κεφάλαιο, ΚΓ κεφάλαιο, 23 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. ΚΓ, 23 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Ένα και των προφητών η καρδιά μου συντρίβεται εντός μου. Σαλεύονται πάντα τα οστά μου. Είμαι ως άνθρωπος μεθείων και ως άνθρωπος συνεχόμενος υποίνου. Εξαιτίας του Κυρίου και εξαιτίας των λόγων της αγιότητος αυτού, διότι η γη είναι πλήρης μοιχών, διότι εξαιτίας του όρκου πενθεί η γη. Εξειράνθησα νεβοσκέ της ερήμου και η οδός αυτών έγινε πονηρά και η οδός αυτό, και η δύναμη σε αυτών άδικος. Διότι και ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησα. Ναι, εν το οίκο μου έβρικα τα σασεβίας αυτών, λέει ο Κύριος, δια τούτο η οδός αυτών θέλει είστε εις αυτούς ως ολίσθημα εν το σκότι. Θέλου σιωθιστεί και πέσει εν αυτή, διότι θέλω φέρει κακόν επ' αυτούς εν το ενιαπτό της επισκέψεως αυτών, λέει ο Κύριος. Είδον με αφροσύνη εν τες προφήτε, είδον μεν αφροσύνη εν τις προφήτες της Σαμαρίας, προεφήτευσον δια του Βάαλ και επλάνων το λαό μου τον Ισραήλ. Αλλά εν τες προφήτες, εν τις προφήτες της Ιερουσαλήμ είδον φρίκιν, μοιχεύουσιν και περιπατούσι εν ψεύδι και ενισχύουσι τα σχήρας των κακούργων, ώστε ουδής επιστρέφει από τις κακίας αυτού. Πάντες ούτε είναι εις εμέ, ως Σόδωμα και οι κάτοικοι αυτής ως Γόμορα. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων κατά των προφητών ιδού, εγώ θέλω ψωμίσει αυτούς αψύντιον και θέλω ποτίσει αυτούς είδωρ χολής. Διότι εκ των προφητών της Ιερουσαλήμ εξήλθεν ο μολυσμός εις άπαντα των τόπων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, μη ακούετε τους λόγους των προφητών των προφητευόντων εις εσάς, ούτε σας κάμνουν σηματέους. Λαλού συνοράσεις εκ της καρδίας αυτών ουχή από στόματος Κυρίου. Λέγουσιν πάντοτε προς τους καταφρονούντας με, ο Κύριος είπεν ειρήνη θέλει είστε εις εσάς. Και λέγουσιν εις πάντα περιπετούντα κατά τις ορέξεις της καρδίας αυτού, δεν θέλει καλυφθεί κακόν εφ' ημάς. Διότι τις παρεστάθη εν τη βουλή του Κυρίου και είδε και ήκουσεν το λόγον αυτού και τι σε πρόσεξε εις τον λόγον αυτού και ήκουσεν. Ιδού ανεμοστρόβιλος παρά Κυρίου εξήλθε με οργή και ανεμοστρόβιλος ορμητικός θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο θεμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει ωσού εκτελέσει και ωσού κάμει τους στεχασμούς της καρδίας αυτού εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλετε νοείς τούτο εντελώς. Δεν απέστειλα τους προφήτες τούτους και αυτοί έτρεξαν. Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προεφήτευσαν. Αλλά εάν ήθελον παρασταθεί εν τη βουλή μου, τότε ήθελον κάμει τον λαόν μου να ακούσει τους λόγους μου και ήθελον να αποστρέψει αυτούς από τις πονηράς ουδού αυτών και από τις κακίες των έργων αυτών. Θεός εγκύθεν είμαι εγώ, λέγει ο Κύριος, και ουχή Θεός μακρόθεν. Δύναται της να κρυφθεί εν κρυφή εις τόπης κι εγώ να μην είδω αυτόν, λέγει Κύριος. Δεν πληρώ εγώ τον ουρανό και τη γη, λέγει Κύριος. Ήκουσα τη λέγουσιν οι προφήτες, οι προφητεύοντες εν το ονόματι μου ψεύδος λέγοντες είδον εν ύπνιον, είδον εν ύπνιον. Έως πότε θέλει είστε τούτο εν τη καρδία των προφητών των προφητευόντων ψεύδος. Ναι, προφητεύουσι τα σαπάτας της καρδίας αυτών ήτινες στοχάζονται να κάμωσει το λαό μου, να λησμονήσει το όνομά μου δια των ενυπνίων αυτών τα οποία διηγούνται έκαστος προς τον πλησίον αυτού, καθώς ελισμόνησαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου δια των Βάαλ. Ο προφήτης τον οποίον είναι ενύπνιον, ας διηγηθεί το ενύπνιον, και εκείνος στο οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλείς το λόγο μου αληθεία. Τι είναι το άχυρον προς τον σύτον, λέγει Κύριος, δεν είναι ο λόγος μου σπύρ, λέγει Κύριος, και ο σφύρα κατασυντρίβουσα το βράχο. Δια τούτο ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκλέπτουση τους λόγους μου, έκαστος από του πλησίον αυτού. Ή εδώ εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκινούση τα γλώσσα αυτών και λέγουση, αυτός λέγει. Ή εδώ εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων. Εν ύπνια ψευδή, λέει Κύριος, ή την εσδιηγούνται αυτά και πλανώσει των λαών με τα ψεύδια αυτών και με την αφροσύνη αυτών. Ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξα αυτούς. Δια τούτο, ουδόλος θέλου συνοφελείς των λαών μου, λέγει Κύριος, αμήν. Αφού
ο Θεός μίλησε στον Ιερεμία για τους ποιμένες και τους διδασκάλους του λαού Ισραήλ, τους ανθρώπους δηλαδή που κηρύττουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, και το συμπέρασμα ήταν ότι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι, χρησιμοποιώντας όχι το Λόγο του Θεού, αλλά χρησιμοποιώντας τα λόγια τα δικά τους, χρησιμοποιώντας όχι την αγάπη του Θεού, αλλά χρησιμοποιώντας τα συναισθήματα τα δικά τους, και χρησιμοποιώντας όχι το θέλημα του Θεού, αλλά το δικό τους θέλημα, διώξανε τα πρόβατα, τα διασκορπίσανε, τα σκανδαλίσανε, τα απομακρύναν από την παρουσία του Θεού και ποτέ δεν φρόντισαν γι' αυτά. Και εκεί ο Θεός θύμωσε για αυτούς. Εξεφράστη ο λόγος του, δηλαδή ήταν με κρίση και με θυμό και με οργή. Τώρα όμως τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα όταν στρέφει το βλέμμα του και εξετάζει τους προφήτες. Γιατί υπάρχουν οι διδάσκαλοι που λένε αυτά λέει ο Λόγος του Θεού, και υπάρχουν και οι προφήτες και οι ιερείς της εποχής εκείνης που έλεγαν αυτά λέγει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου. Και αφού έστρεψε το βλέμμα του προς αυτούς, μίλησε στον Ιερεμία και ο Ιερεμίας είπε «Συντρίβεται η καρδιά μου εντός μου και σαλεύονται τα κόκαλά μου μέσα μου. Είμαι σαν άνθρωπος μεθυσμένος, σαν άνθρωπος που έχει πλημμυρίσει μέσα του ο ίνος». Από τα λόγια του Θεού που μιλάνε εναντίον των προφητών. Βλέπετε, αγαπητά μου αδέλφια, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν είναι αγαθός στους ποιμένες και στους προφήτες επειδή είναι ποιμένες οι προφήτες. Ο Θεός είναι αγαθός σε αυτούς που είναι σύμφωνοι με το Λόγο Του και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Προς αυτούς ο Θεός είναι αγαθός, προς αυτούς ο Θεός είναι γενναιόδωρος, προς αυτούς ο Θεός είναι, αδερφοί αγαπητοί, φίλος, σωτήρας, δάσκαλος και κυρίαρχος. Όμως βλέπει τώρα τους προφήτες και λέει αυτό που βλέπω είναι ότι η γη είναι γεμάτη από μιχούς. Ευλογία δεν υπάρχει, κατάρα εξαιτίας του Λόγου του Θεού και της παράβασης στο Λόγο του Θεού. Οι βοσκές ερημώθησαν, η οδός όλων των ανθρώπων έγινε πονηρά και η δύναμη των ανθρώπων χρησιμοποιείται για την αδικία. Και η αιτία, είναι ότι και ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν και μάλιστα βρήκα, λέει ο Θεός, τις ασέβειές τους μέσα στον οίκον μου, μέσα στον ναό μου, μέσα στο λαό μου, μέσα στην παρουσία μου. Γι' αυτό και η απόφαση του Θεού έναντι αυτών των ανθρώπων είναι οδυνηρή. Η οδός αυτών θα είναι δρόμος γλιστερός. Θα γλιστράνε και θα σκουντάνε και θα πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον και θα πέφτουν όλοι μαζί κάτω. Θα τους βάλω σε δρόμο, όχι ασφαλή, αλλά σε δρόμο γλιστερό, γιατί πρέπει να πέσουνε. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι και οι πτώσεις του ανθρώπου πολλές φορές έχει αιτία το Θεό. Ο Θεός βάζει τον άνθρωπο σε γλιστερό δρόμο. Μάλιστα ο Δαβίδ είπε κάποια στιγμή μέσα στην καρδιά του, τι με ωφελεί να ταλαιπωρούμε στην παρουσία του Θεού, στον δρόμο του Θεού. Βλέπω και τους ασεβείς να ευημερούνε, να υψώνονται. Δεν καταλαβαίνω. Και σκανδαλιζότανε με αυτά που έβλεπε.
Δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση. Οι δίκαιοι να ταλαιπωρούνται, γιατί ο Θεός λέει ότι εισέρχεστε από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό, οι δίκαιοι να ταλαιπωρούνται, και οι ασεβείς που εισέρχονται από την ευρύχωρη οδό και περπατάνε από τη φαρδία οδό, πύλη και περπατάνε στην ευρύχωρη οδό, και λογικό είναι, μπαίνεις από τη φαρδία πύλη, βρίσκεσαι σε ευρύχωρο εδώ, να ευημερούνε. Δεν το καταλαβαίνω, λέει ο Δαβίδ αυτό. Και ο Θεός του λέει, έλα στο αγιαστήριό μου, έλα στην προσευχή. Και όταν εισήλθε στην παρουσία του Θεού, ο Θεός του φανέρωσε τις αλήθειες τις δικές του. Έλα να δεις τα τέλη αυτών, έλα να δεις τη συνέχεια. Η ευρύχωρος οδός οδηγεί στην απώλεια. Η τεθλιμμένη οδός οδηγεί στην αιώνια ζωή. Έλα να δεις, καθώς προχωράνε, καθώς περνάνε τα χρόνια, προχωράει η ζωή. Μακροθυμώ μη τυχόν και κάποιος από τους ασεβείς μετανοήσει και έλθει στην οδό τη στενή και εισέλθει από την πύλη τη στενή και περπατήσει στην οδό την τεθλιμμένη. Αλλά όσο μένει και όταν μένει αμετανόητος ο άνθρωπος, τότε αρχίζει και περπατάει σε γλιστερούς δρόμους. Και ενώ μέσα στην τεθλιμμένη οδό ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και τις 7 φορές σηκώνεται γιατί εγώ είμαι μαζί του. Αλληλούια. Πέφτει σκοντάφτει από αδυναμία, από προσεξία, από λάθος. Δεν είναι γλιστερή οδός, τεθλιμμένη είναι. Αλλά μέσα στην τεθλιμμένη οδό μπορεί να σκοντάψεις. Μπορεί να αποκάμεις, μπορεί να κουραστείς. Μπορεί να ασθενήσεις. Και δεν μιλάω μόνο σωματικά, αλλά εννοώ ως προς την πίστη. Ασθενείς την πίστη. Πέφτεις. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι άρρωστος, ατσαλίζεται, αρχίζει, παραπατάει, πέφτει. Και πνευματικά το ίδιο σημαίνει. Συμβαίνει. Αρρωσταίνει, χάνει την πίστη του, ζαλίζεται, πέφτει. Αλλά ο δίκαιος 7 φορές πέφτει και 7 φορές εγώ τον σηκώνω. Αλληλούια. Ο ασεβής όμως, καθώς προχωράει στην ευρύχωρη οδό και απολαμβάνει την άνεση, ξαφνικά βρίσκεται σε γλιστερό δρόμο. Μια φορά πέφτει και δεν σηκώνεται. Και όταν κατάλαβε ο Δαβίδ, καταλάβαμε αδερφοί και εμείς, έχουμε καταλάβει ότι ο οδός μας δεν είναι ευρύχωρος και δεν τη φαρδένουμε κιόλας εμείς. Και στην οδό την τεθλιμμένη δεν περπατάμε τραλαλά και τραλαλό, περπατάμε με ένα σταυρό στην πλάτη. Και στην τεθλιμμένη οδό με το σταυρό στην πλάτη δεν πάμε όπου θέλουμε, αλλά ακολουθούμε τα ίχνη του Χριστού. Ώστε ο δρόμος μας είναι μεν δύσκολος, αλλά είναι ασφαλής. Και δεν είμαστε στο δρόμο το δύσκολο ασφαλής από μόνοι μας, είναι γιατί ο Χριστός είναι κοντά μας. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Να μην φοβόμαστε. Εκείνο που έχει σημασία είναι το τέλος. Και το τέλος είναι αιώνια ζωή. Βλέπετε και οι αθλητές τρέχουνε για να πάρουν στο τέλος το στεφάνι. Αλλά για να πάρουν το στεφάνι πρέπει να αγωνιστούν νόμιμα. Εάν δεν αγωνιστούν νόμιμα και πρώτοι να βγούνε, στεφάνι δεν έχει. Άρα και νόμιμα θα αγωνιστούμε και στην τεθλιμμένη οδό θα περπατήσουμε και θα σκοντάψουμε και θα πέσουμε, αλλά δόξα στο Θεό, ο οποίος κάμει μας πάντοτε να θριαμβεύομαι δια του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έρχεται και μας σηκώνει. Και αν κάποια στιγμή ο σταυρός μας είναι βαρύς και δεν σηκώνεται, θα τον πάρει αυτός στην πλάτη του. Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει πάσα στα σημέρα έως εν τελείας του αιώνος. Υπόσχεσης, και υπόσχεσης όχι ανθρώπινη, υπόσχεσης Θεού, αλληλούια. Μια υπόσχεση που δεν αλλοιώνεται, γιατί η Γραφή δεν αναιρείται. Δεν δύναται να αναιρεθεί η Γραφή. Κανένας δεν μπορεί να αλλοιώσει και να αλλάξει το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής. Και την παρομοιώζει ο Λόγος του Θεού αυτή την ελπίδα μας, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Άλλο πιστεύω στο Ευαγγέλιο, κι άλλο ελπίζω ότι ο Χριστός θα είναι πάντοτε μαζί μου.
και θα είναι. Και αυτή την ελπίδα την παρομοιάζει ο Λόγος του Θεού με μία άγκυρα την οποία πετάμε και φτάνει μέχρι το θρόνο του Θεού. Εκεί που στα δεξιά του Θεού κάθεται ο Χριστός και μεσητεύει περιμόν. Και όταν ένα πλοίο ρίχνει την άγκυρα, τη ρίχνει για να έρθει σε ασφαλή θέση, να μην παρασυρθεί από τα κύματα, από τον αέρα, από τα ρεύματα. Αυτή είναι η άγκυρά μας, η ελπίδα μας, που είναι βεβαία και ασφαλής, ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι μαζί μου μέχρι το τέλος και ο Θεός θα κάνει να θριαμβεύω πάντοτε δια του Ιησού Χριστού, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω και ακόμη παρόλα τα λάθη μου και παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζω μέσα στον κόσμο αυτό και πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε μια ελπίδα. Ο Χριστός θα είναι μαζί μας. Και αν ο Χριστός είναι υπέρ ημών, και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και αυτό είναι το μυστικό και αυτό είναι το μήνυμα. Αν ο Χριστός είναι μαζί μας, είναι υπέρ ημών, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Άνθρωπος? Ο διάβολος? Τα δαιμόνια? Ή του διαβόλου? Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο σωτήρας μας πάντοτε. Αδελφοί, το πιστεύουμε? Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, να το έχουμε βεβαιωμένο μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Χριστός, όπου και να πάμε, όπως και να περπατήσουμε, ό,τι λάθη και να κάνουμε, ακόμη και σε όποιες αμαρτίες να πέσουμε, εφόσον μετανοούμε, τον αγαπάμε και εξητούμε το πρόσωπό του, θα είναι μαζί μας, να μας σώζει, να μας συγχωρεί, να μας ελευθερώνει, να μας λυτρώνει και στο τέλος να μας φτάσει στον ουρανό, να μας φτάσει εκείνη την ημέρα έτοιμους για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί στη ζωή μας τίποτα δεν γίνεται με τις δικές μας δυνάμεις. Τίποτα δεν γίνεται με τη δική μας εξυπνάδα ή με τις δικές μας ικανότητες. Τα πάντα στη ζωή μας γίνονται διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίων. Και ο Θεός βλέπει τους προφήτες και λέει, αντί να λέτε λόγια αληθείας, λέγεται ψεύδι. Και είδα τους προφήτες της Σαμάριας, οι οποίοι απέκλειλαν και προφήτευαν στο όνομα του Βααλ. Είδα την αφροσύνη τους. Είδα την ανοησία τους. Αλλά έστρεψε το βλέμμα του στους προφήτες της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι καυχόνται και καυχόντουσαν πάντοτε για την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, καυχόνται και καυχόντουσαν πάντοτε για την Ιερουσαλήμ, καυχόνται και καυχόντουσαν πάντοτε για τον ναό του Σολομώντος, αλλά λέει ο Θεός, εγώ σε αυτούς τους προφήτες, και εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί αυτοί ήταν άνθρωποι αυτοδικαιωμένοι. Εμείς έχουμε τον ναό του Σολομώντα, εμείς έχουμε την Ιερουσαλήμ, εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού, σε μας είναι υποσχέσεις, σε μας μίλησε ο Θεός, σε μας έστειλε τον Μωυσή. Εμείς ακολουθούμε το Λόγο του Θεού, το Μωυσή. Αλλά λέει ο Θεός, σε εσάς όμως βρήκα φρίκη, γιατί μιχεύουσι και περπατάνε στο ψέμα, έχουνε διώξει την αλήθεια και είναι με το μέρος και ενισχύουνε τα σχήρας των κακούργων, των αμαρτωλών και των ασεβών, ώστε κανένας από αυτούς που πλησιάζουνε, που προφητεύουνε και που διδάσκουνε, δεν επιστρέφει σε μένα. Δεν έχουνε αποτέλεσμα ευλογημένο, δεν έχουνε καρπό καλό και ο καρπός τους να μένει, αλλά τα αποτελέσματά τους είναι από τα ψεύδι, τις μοιχείες και τις αμαρτίες τους, τα αποτελέσματά τους είναι αντίθετα από αυτά που περιμένει ο Θεός, τη σωτηρία και την ευλογία των ανθρώπων. Γι' αυτό για μένα αυτοί είναι σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γι' αυτό αυτούς τους προφήτες εγώ θα τους ψωμίσω με πίκρα, θα τρώνε ψωμί πικρό και θα πίνουν νερό πικρό, γιατί ο μολυσμός σε όλο τον τόπο προήλθε από αυτούς. Και θυμηθείτε πως αρχίσαμε, όλη η γη είναι πλήρης μοιχών
Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, η αιτία της αμαρτίας όλου του τόπου είναι οι προφήτες που προφητεύουν ψεύδι και ενισχύουν τους αμαρτωλούς. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να το δούμε και στις οικογένειές μας και μπορούμε να το δούμε και στην εκκλησία αυτή, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι όχι να κολακεύουμε τους ανθρώπους, να κολακεύουμε τη γυναίκα μας, να κολακεύουμε τα παιδιά μας, να προστατεύουμε εμείς την οικογένειά μας, εμείς την εκκλησία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μένουμε στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, αλλά και στη χάρη του Θεού, για να προστατεύει εμάς, τις οικογένειές μας και την εκκλησία μας, ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι καλός προστάτης της οικογένειάς μου, ούτε να είμαι καλός προστάτης της εκκλησίας και να την περιφρουρώ. Σας λέω ότι κανένας δεν μπορεί να περιφρουρήσει και να φροντίσει την οικογένειά του, και πολύ περισσότερο κανένας δεν μπορεί να περιφρουρήσει και να φροντίσει την εκκλησία. Μόνο ένας μπορεί, ο Χριστός. Μόνο ένας. Βεβαίως αυτός ο ένας χρησιμοποιεί θύλακες, χρησιμοποιεί ανθρώπους, πιστούς όμως. Και μας ενδιαφέρει να μας χρησιμοποιεί ο Θεός. Και δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός, θα μας χρησιμοποιεί αν μένουμε στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό ο Κύριος τώρα λέγει, μην ακούγεται μέσα από τον Ιερεμία, λέει στον Ιερεμία να προφητεύσει, μην ακούτε τους λόγους των προφητών που προφητεύουν σε εσάς και σας κάνουν ματαίους. Σας κάνουν να σκέπτεστε μάταια πράγματα. Σας οδηγούν στα σαλευόμενα και σας φανερώνουν τα σαλευόμενα και δεν ενδιαφέρονται για τα ασάλευτα. Σας μιλάνε για τη ζωή αυτή και δεν σας οδηγούν στη ζωή εκείνη. Δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα και στην ευημερία της καθημερινότητας παρά στην καθημερινή σχέση με το Θεό. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να υπάρξει προφητεία, λέω παραδείγματος χάρη, μετανόησε και επέστρεψε στο Θεό ή έβγε δούλε, δούλη, καλά πας, προχώρα. Μπορεί να υπάρξει και προφητεία όμως, η οποία να ασχολείται με τα γήινα, με τα φυσικά, που δεν λέω ότι δεν μας χρειάζονται, αντιθέτως μάλιστα μας χρειάζονται πάρα πολύ, αλλά είναι τα τρίτα στην ιεραρχία του Χριστού, του Λόγου του Θεού. Το πρώτο είναι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, να εισέλθετε. Το δεύτερο είναι ζητείτε τη δικαιοσύνη του Θεού, να ζείτε στο θέλημα του Θεού. Και όλα τα άλλα, το τρίτο είναι ότι εγώ θα σας τα προσθέσω. Και ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει από όλα τα άλλα και παραλείπει ή παραβλέπει ή δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στα πρώτα δύο που ο Θεός δίνει σημασία, αυτός ο άνθρωπος ασχολείται περισσότερο με τα μάταια, με τα σαλευόμενα, παρά με τα ασάλευτα και τα αιώνια. Γι' αυτό μην ακούτε τους προφήτες που προφητεύουν μάταια λόγια, λαλούν οράσεις που είναι από την καρδιά τους και όχι από το στόμα του Κυρίου, οι οποίοι λέγουν σε αυτούς που καταφρονούν το Λόγο του Θεού. Βλέπουν ανθρώπους που καταφρονούν το Λόγο του Θεού, τον περιφρονούν, δεν του δίνουν σημασία, δεν τρέμουνε, ούτε καν φοβόνται, ούτε καν ενδιαφέρονται για το Λόγο του Θεού, αλλά τον καταφρονούν και του λένε ειρήνη σε σένα. Και σε αυτούς που περπατάνε όπως θέλουν, κατά τις ωρέξεις της καρδιάς τους, κατά τη λογική τους, λένε όλα θα πάνε καλά σε σένα, τίποτα κακό. Ενώ ο Θεός λέει ότι άλλες είναι οι βουλές μου και άλλες είναι οι βουλές σας. Άλλοι είναι οι οδοί μου και άλλοι είναι οι οδοί σας. Και όσο απέχουν οι βουλές μου οι ουρανοί από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και οι οδοί μου από τα σωδού σας. Όμως αυτοί οι προφήτες τα έχουν μπερδέψει και φέρουν μπροστά στους ανθρώπους τις ορέξεις της καρδιάς τους. Γιατί, και αυτό είναι το σοβαρό,
διότι ποιος από αυτούς παρεστάθη εν τη βουλή του Κυρίου, ποιος πλησίασε το Θεό, παρεστάθη στην παρουσία του Θεού να δει τις σκέψεις του Θεού, τις οποίες ο Θεός εκφράζει, δεν κρύβει. Ο Θεός θέλει να φανερώνει το θέλημά Του. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος λέει «Δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον». Αν πλησιάσεις το Θεό και Τον ρωτήσεις, θα σου αποκαλύψει το θέλημά Του. Πώς? Θα βρει τρόπο. Θα βρει τρόπο μέσα από την ακρόαση, τη διδαχή των Αποστόλων. Θα βρει τρόπο μέσα από τις προσευχές και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θα βρει τρόπο μέσα από την κοινωνία μεταλλήλων, από τον ένα αδερφό και τον άλλον, που χωρίς να τον ρωτήσεις από μόνος του θα σου το πει. Θα βρει τρόπο. Εν εν υπνίο, εν οράση νυχτερινή, μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει πιθανότης να πλησιάσεις το Θεό για να παρασταθεί στη βουλή Του και ο Θεός δεν θα σου αποκαλύψει. Αρκεί να πας βέβαια με αγαθοσύνη και καθαρή καρδιά, όχι με πονηριά και φιλοδοξία. Γι' αυτό ποιος παρεστάθη από αυτούς που προφητεύουν ψεύδι στη βουλή του Θεού? Ποιος άκουσε από αυτούς που προφητεύουν κατά τις επιθυμίες της καρδιάς τους το Λόγο του Θεού? Ποιος πρόσεξε? Τουλάχιστον ποιος έδωσε προσοχή στο Λόγο αυτού? Γι' αυτό κρίσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε κρίση φοβόμαστε, και καλά κάνουμε. Δεν φοβόμαστε το Θεό, φοβόμαστε τον εαυτό μας όταν ακούμε κρίση. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού φοβόμαστε το Θεό, να μην Τον λυπήσουμε. Όταν ακούμε κρίση φοβόμαστε τον εαυτό μας, μήπως έχουμε βγει μακριά από εκεί που μας θέλει ο Θεός. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, και αυτό βέβαια το ξέρουμε όλοι, αλλά θα πρέπει πάντοτε να το φυλάμε στην καρδιά μας. Είναι ανάγκη να μας πρώτον να μας διδάσκει ο Χριστός την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού αυτό προσεύχονταν. Κύριε σε παρακαλώ διδαξών με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Είναι ανάγκη να μας διδάξει ο Χριστός πώς να πράττουμε το θέλημά Του. Κύριε σε παρακαλούμε, δίδαξέ μας να ποιούμε, να πράττουμε το θέλημά Σου. Και εδώ είναι η σοφία και η σύνεση. Να ξέρω το θέλημα του Θεού, η σοφία, και η σύνεση να μπορώ και να το εκτελώ. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να είναι σημαντικό στη ζωή μας. Να επιστρέφουμε στο Θεό. Και για να γίνω πιο σαφής, δεν είναι εύκολο πάντοτε, και εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να επιστρέφουμε στο Θεό από μόνοι μας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει «Κύριε, επίστρεψόν μας και θέλουμε να επιστραφεί». Αυτή είναι η μετάνοια που προέρχεται από το Θεό. Μπορεί να υπάρξει μετάνοια που προέρχεται από μας. Καλή είναι, αλλά είναι αμφιβόλου ασφαλείας. Δεν θέλω να μετανοώ επειδή κατάλαβα. Θέλω να με φέρνει ο Θεός σε μετάνοια επειδή μου εξήγησε. Μεγάλη διαφορά αυτή. Άρα, δίδαξέ με Κύριε την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δίδαξέ με Κύριε να πράττω το θέλημά Σου και επίστρεψον με ένα Κύριε για να επιστραφώ με τα βεβαιότητος. Γιατί αν πω εγώ θα επιστρέψω, μπορεί και να θέλω, αλλά πιθανότατα να μην τα καταφέρω. Πιθανότατα να το ξεχάσω, να ξεχαστώ. Όταν όμως του πω «Κύριέ μου, θέλω η καρδιά μου να είναι πάντοτε κοντά Σου, επίστρεψόν με και εγώ θα επιστραφώ». Και ο Ιερεμίας είναι ένας από αυτούς που το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφήτευσε με αγαθοσύνη, με οργή, κανένα αποτέλεσμα. Δίδαξε, μάλωσε, παρακάλεσε, εξεζήτησε, θυσιάστηκε, ταλαιπωρήθηκε και δεν είδε κανένα καρπό. Και κατέληξε ότι ό,τι και να κάνω εγώ Κύριε και με το Λόγο Σου ακόμη και δια Πνεύματος Αγίου
δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Ό,τι όμως κάνεις εσύ, το βέβαιο είναι ότι θα γίνει. Γι' αυτό θέλω την επιστροφή. Τι να πω εγώ, τι να προφητεύσω, τι να προσευχηθώ. Κύριε, επίστρεψον εσύ. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μυστικό. Να πάμε στο Θεό και να Του ζητάμε τα πάντα. Όχι να πάμε στο Θεό με θέσεις. Κύριε, έρχομαι μετανοημένος. Είναι θέσεις. Κύριε, έρχομαι έτοιμη είναι η καρδιά μου για να ακούσω το Λόγο Σου. Είναι θέσεις. Και είναι καλές θέσεις. Και έχουν και καλά αποτελέσματα. Αλλά καλύτερη θέση, με καλύτερα και πιο σίγουρα αποτελέσματα, είναι να πηγαίνουμε με τη θέση του Χριστού. Κύριε, κάνε με να ακούσω το Λόγο Σου σήμερα. Κύριε, κάνε με να μετανοώ πάντοτε. Κύριε, κάνε με να επιστρέφω πάντοτε. Κύριε, οδήγησέ με, βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Και αδερφοί αγαπητοί, μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι ο Θεός ευαρεστείται σε αυτό. Και επειδή ξέρει τη φύση μας και ότι είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό και πάντοτε συγκαταβαίνει. Δεν στέκεται από μακριά, αλλά λέει η Γραφή, Θεός εγκύθεν είμαι, πλησίον λέει ο Κύριος και όχι μακρόθεν. Είναι Θεός που είναι κοντά μας. Και έτσι πρέπει να Τον αισθανόμαστε. Και έτσι θέλει ο Θεός να Τον αισθανόμαστε. Δεν είναι ένας Θεός που από εκεί πάνω φωνάνε, Κύριε μ' ακούς. Είναι ένας Θεός που είναι εδώ δίπλα, Κύριε σε ευχαριστώ που μ' ακούς. Δεν είναι ανάγκη να φωνάξω, να μ' ακούσει όλο το σύμπαν. Είναι δίπλα μου, είναι μέσα μου. Είναι εντός μου, έχει τα αυτιά του έτσι. Στη φωνή μου. Τα μάτια του ανοιχτά να με δει. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά, μου έλεγε η Άννα, και έτσι είναι όλες οι μανάδες βέβαια. Μου λέει, έχω 4 παιδιά και η προσοχή μου, η καρδιά μου, η σκέψη μου είναι χωρισμένη στα 4. Ξέρω κάθε στιγμή που βρίσκεται το καθένα. Η προσοχή μου είναι στα 4. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, εάν ένας άνθρωπος, η Άννα, έχει την προσοχή της πάντοτε στραμμένη στα παιδιά της, αν εγώ ή κάθε ένας πατέρας, όταν προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και για όλους τους άλλους που μας δίνει ο Θεός, πόσο μάλλον, αδελφοί αγαπητοί, ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Είμαι Θεός πλησίων. Δεν είμαι μακρόθεν. Ποιος μπορεί, εδώ είναι το άλλο, και επειδή είναι πλησίων, σ' ακούει, σε προσέχει, σε φροντίζει, αλλά και δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν μπορείς να πεις, δεν με είδε τώρα ο Θεός. Μπορείς να κάνεις τον έξυπνο, το μάγκα, μπορούμε να κάνουμε στο Θεό. Ποιος μπορεί να κρυφτεί από μένα και να μην τον δω? Εγώ δεν είμαι που γεμίζω τον ουρανό και τη γη? Εγώ δεν είμαι που καλύπτω τα πάντα? Πού να πάω? Στο αεροπλάνο απάνω, εκεί είμαι. Στο πλοίο, εκεί είμαι. Στο υπόγειο, εκεί είμαι. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, εκεί είμαι. Στην εκκλησία, εκεί είμαι. Στο κρεβάτι σου, εκεί είμαι. Όπου και να πας, εκεί είμαι. Και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε γιατί είναι δίπλα μας πάντα ο Χριστός. Και λέει, τα ότα του Κυρίου είναι στραμμένα και η οφθαλμή του Κυρίου στραμμένα πάντοτε στο πρόσωπο των δικαίων για να ακούσει την κραυγή τους και να δει το περπάτημά τους. Αλλά ακούει. Αλλά μου αρέσει αυτή η λέξη, την κραυγή τους. Είναι ένας διάλογος εκκαρδίας που θέλει ο Θεός μαζί μας. Είναι μια κραυγή που δεν είναι για να ακούγεται δυνατά. Είναι για να ακούγεται ηχηρά στην καρδιά του Θεού. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Έτσι μας θέλει ο Θεός και εμείς έτσι θέλουμε να είμαστε. Γιατί ακούει ο Θεός, ακούει τα λόγια μας, τις σκέψεις μας. Ό,τι σκέφτεσαι τώρα, εγώ δεν τα ξέρω. Και αυτά που σκέφτομαι εγώ, εσύ δεν τα ξέρεις. Αλλά ό,τι σκέφτομαι τώρα και εύχομαι οι σκέψεις μου να είναι ευάρεστες στο Θεό. Διαλογισμοί μου,
Η σκέψη της καρδιάς μου να είναι ευάρεστη στο Θεό. Ό,τι σκέφτομαι τα βλέπει ο Θεός. Και θυμάστε που έχουμε διαβάσει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι άνθρωποι οι οποίοι παραπονιόνται, γκρινιάζουν και τα βάζουν πολλές φορές με τον εαυτό τους, με τους άλλους και με το Θεό ακόμη. Όλοι φταίνε εκτός από αυτούς. Πού είσαι Θεέ μου, τι έκανε ο αδερφός μου, πώς τα κατάφερα έτσι. Όλο γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια και παράπονο. Και υπάρχουν οι άλλοι, οι φοβούμενοι το Θεό και οι ευλαβούμενοι το όνομά Του, που όλο δοξάζουν. Όλο ευχαριστούν το Θεό. Και όλο μετανοούν. Δεν φταίνει, κανείς δεν φταίει. Εγώ φταίω, Κύριε. Ό,τι κακό γίνεται στη ζωή μου, μεταβεβαιώτος. Εγώ φταίω, Κύριε. Και ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μου, μεταβεβαιότητος, δικό σου είναι, Χριστέ μου. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και προσήχε και ήκουε, και γράφε το και βιβλίον ενθυμίσεως για τα λόγια τα καλά. Κάθε φορά που βγάζεις ένα παράπονο ή ανεβαίνει ένα παράπονο στην καρδιά μας, αδερφοί, να μετανοούμε. Αμέσως. Να βγαίνει δηλαδή από μέσα μας προς το Θεό ευωδία Χριστού. Ευωδιά, άρωμα. Ευώδες θυμίαμα να είναι η σκέψη μας, η προσοχή μας, τα λόγια μας και η προσευχή μας. Ευώδες θυμίαμα να φτάνει στον ουρανό προς ευλογία. Και είπε ο Θεός, αυτούς εγώ ετοιμάζω. Αυτούς τους ετοιμάζω εγώ. Και εκείνη την ημέρα θα δείτε τη διαφορά μεταξύ του δουλεύοντος τον Θεό και του μη δουλεύοντος τον Θεό. Εκείνη την ημέρα θα το δείτε. Που θα τους επισκεφθώ με τα χέρια μου γεμάτο μισθό κατά το έργο τους. Άντε τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να πούμε ότι εγώ είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος, καθένας από εμάς. Μπορούμε όμως να πούμε, Κύριε, κάνε με ένα τέτοιον άνθρωπο, σε παρακαλώ. Κάνε με, Κύριε, έναν άνθρωπο που πάντοτε να σε δοξάζω, πάντοτε να σε ευχαριστώ, πάντοτε να με ευγνώμων, Κύριέ μου, ποτέ να μην ξεχνάω να σου δίνω τη δόξα που σου ανήκει. Κάνε με έναν άνθρωπο, Κύριε Θεέ μου, χαρούμενο, που να δοξολογεί, που να ευλογεί, που να ευχαριστεί, που να ευγνωμονεί, που να είναι η καρδιά του γεμάτη από αγάπη για σένα. Γι' αυτό λέω, δεν μπορούμε να γίνουμε. Δεν μπορώ να πω, Κύριε, θα έρθω να σε δοξάσω. Τι να δοξάσω. Θυμάμαι μια φορά, το είχα πει εγώ. Διάβαζα το Δαβίδ που είχε τι ωραίες δοξολογίες πάντοτε. Είσαι το φρούριό μου, είσαι ο Κύριός μου, είσαι ο τείχος σωτηρίας μου, είσαι. Και λέω, Κύριε, θα έρθω να σε δοξάσω έτσι. Και αρχίζω λοιπόν κι εγώ. Ούτε ένα λεπτό δεν κράτησε. Δεν είχα τι άλλο να πω. Λέω. Τα πάω όλα. Λέω, έτσι είναι. Και εκείνη τη στιγμή με πληρώνει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και αρχίζει μια δοξολογία ο Παράκλητος. Κράτησε μέχρι το πρωί. Στο Αίγιο ήμουνα. Μέχρι το πρωί δόξαζα. Και είχα μια χαρά. Και λέω, έτσι, Κύριε μου, θέλω να σε δοξάζω. Όχι εξιδίας πρωτοβουλίας, ναι, άστο, να πάω να τον δοξάσω, αλλά όχι εξιδίας δυνάμεως, ισχύος ή ικανότητος, αλλά εσύ, Κύριε Θεέ μου, να βάλεις δοξολογία στην καρδιά μας. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος μας, άκουσα τι λένε οι προφήτες που πρεφυτεύουν εν το ονόματι μου ψεύδος. Φωνάζουνε, είδον εν ύπνιον, είδον εν ύπνιον. Έως πότε θα είναι αυτό στην καρδιά τους το ψεύδος και θα προφητεύουνε τις απάτες της καρδιάς τους και μάλιστα, και αυτό είναι το φοβερό αδερφοί, σκόπιμα, στοχάζονται να κάνουν το λαό μου να μελισμονήσει. Η σκέψη τους είναι, ας τον τώρα το λόγο του Θεού. Άσε τώρα την αλήθεια, άσε τώρα την προσευχή, άσε τώρα το διάβασμα, άσε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Αδερφοί, αυτό δεν μας λέει η καρδιά μας. Αυτό δεν μας λέει. Είσαι κουρασμένος, πήγαινε κοιμήσου.
Πήγαινε ξεκουράσου. Όλο θα προσεύχεσαι. Αυτή είναι η απατημένη καρδιά που οδηγεί τους ανθρώπους να λησμονήσουν το Λόγο του Θεού, το όνομα του Κυρίου, το θέλημα του Θεού. Όπως παλαιότερα ο στοχασμός τους ήταν να λησμονήσουν τον Θεό για το Βάαλ. Ο προφήτης λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, που έχει προφητεία, να την πει. Ο προφήτης που έχει αληθινό ενύπνιο, να το πει. Και τότε θα γίνει έντονος ο διαχωρισμός, η διαφοροποίηση του Λόγου του Θεού από το ψεύτικο Λόγο του Θεού. Της προφητείας από την ψεύτικη προφητεία. Γιατί η διαφορά είναι όποια μεταξύ του σταριού και του άχυρου. Κοντά κοντά είναι το στάρι και το άχυρο. Μαζί, ανακατεμένα. Μέχρι να λυκμιστούν, μέχρι να ξεχωρίσουν. Θα ξεχωρίσουν, θα αλωνιστεί το στάρι. Κοντά είναι η αληθινή προφητεία από την ψεύτικη προφητεία. Κοντά είναι. Κοντά είναι η αποκάλυψη η αληθινή του Λόγου του Θεού από τη γνώμη του ανθρώπου. Και πολλές φορές δεν διακρίνεται. Αλλά στο τέλος φαίνεται η αλήθεια, όπως το χρυσάφι από τον τενεκέ. Όπως το στάρι από το άχυρο. Γιατί θα έλθει με το πτιάριον αυτού και θα αλωνίσει. Και το αλωνιστήρι διαχωρίζει. Και το αλωνιστήρι, αδερφοί αγαπητοί, πρώτον είναι η ζωή μας. Καθημερινή είμαστε σε ένα αλωνιστήρι, το ξέρετε. Μας αλωνίζει κάποιος. Το φτιάρι είναι στα χέρια του Κυρίου. Για να φανεί το άχυρο από το στάρι. Και το άχυρο θα το κάψει στο τέλος και το στάρι θα το βάλει στις αποθήκες του. Αλλά όταν αρχίσει το αλώνισμα, είναι ήδη το στάρι και το άχυρο. Μαζί, αλλά είναι ήδη. Γι' αυτό ξέρετε, λέει ο Λόγος του Θεού, δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Το στάρι στις αποθήκες, το άχυρο στη φωτιά. Δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Το στάρι στην αποθήκη, το άχυρο στον αγρό. Δύο θα είναι στο μήλο. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Το στάρι στην αποθήκη, το άχυρο στη φωτιά. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, έτσι πως βλέπω τώρα και σας βλέπω, δεν σας διακρίνω, αλλά ο Θεός διακρίνει. Πέντε είναι οι μωρές και πέντε είναι οι φρόνιμες. Εγώ σας βλέπω όλους φρόνιμους. Μας βλέπω όλους φρόνιμους. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πως μας βλέπει ο Θεός. Μας βλέπει στάρι ή άχυρο. Μας βλέπει φρόνιμους ή μωρούς. Και επειδή εμείς δεν βλέπουμε και ο Θεός δεν θέλει να περπατάμε στον αέρα, έρχεται με το Λόγο Του και μας φανερώνει το αποτέλεσμα της ζωής μας. Γιατί το δέντρο από τον καρπό φαίνεται. Αν είναι μανταρινιά θα την καταλάβεις όταν κάνει μανταρίνι. Και αν είναι ρατζιά θα την καταλάβεις όταν κάνει νεράτζι. Αν είναι άγριο πορτοκαλιά θα την κάνεις όταν κάνει το πικρό αυτό πορτοκάλι. Αν είναι καλή πορτοκαλιά, μέρλιν, θα βγάλει ένα πορτοκάλι καλό. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός τώρα να μην βρεθούμε προεκπλήξεων, αλλά να περπατάμε με ασφάλεια. Και μας δίνει κάθε μέρα καρπό. Και ο καρπός μας είναι καλός, τότε είμαστε καλό δέντρο. Έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, έχουμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα. Εγκράτεια, καλό δέντρο. Αν έχουμε αντί για αγάπη αδιαφορία, αντί για χαρά θλίψη, αντί για ειρήνη ταραχή, αντί για μακροθυμία
Έχουμε μέσα στην καρδιά μας πίκρα. Αντί για Χριστότητα είμαστε άχρηστοι, χωρίς έργο. Αντί για πραότητα οργή. Και αντί για εγκράτεια ακρατής, τότε ξέρουμε ότι δεν είμαστε μέσα στις φρόνιμες, αλλά στις μπορές παρθένες. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε σε αυτούς που παραλαμβάνονται, αλλά σε αυτούς που αφήνονται. Και επειδή πάρα πολλές φορές όταν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα βρίσκουμε τέτοια χαρακτηριστικά που δεν αρέσουν στο Θεό και σε εμάς, και δόξα στο Θεό, που δεν αρέσουν όχι μόνο στο Θεό αλλά και σε εμάς, γι' αυτό φωνάζουμε «Επίστρεψον ημάς Κύριε και θέλουμε να επιστραφεί». Αλλά αυτό που βλέπει ο Θεός είναι τους ανθρώπους να προφητεύουν κατά τις ωρέξεις της καρδιάς τους. Και ο λόγος τους να είναι άχυρο. Ενώ θα έπρεπε ο λόγος να είναι σαν πυρ. Ο λαλών ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Τα λόγια σου προς τα παιδιά σου, προς τη γυναίκα σου, προς τον άντρα σου, προς τον αδελφό σου. Μπορεί να είναι φωτιά που καίει τα άχρηστα, μπορεί να είναι σφύρα που γκρεμίζει τα έργα του διαβόλου, αλλά μπορεί να είναι και μάταια. Ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσια εντός μας. Τα λόγια μας να είναι πραγματικά αλατισμένα και χρησμένα. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα η καρδιά μας να είναι καθαρή και η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να καίει εντός μας. Να λοιπόν ένας άνθρωπος που τα λόγια του είναι άχυρο και ένας άνθρωπος που τα λόγια του είναι στάρι. Ένας άνθρωπος που τα λόγια του είναι σφύρα και που τα λόγια του είναι φωτιά. Ο άνθρωπος που έχει το Λόγο του Θεού και κατοικεί μέσα του πλουσίως. Εάν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας και εσείς μείνετε τα λόγια μου, ό,τι ζητάτε, ό,τι θέλετε και ζητάτε, θα έρχεται σε εσάς. Άρα δεν είναι μόνο ο Χριστός να μένει μέσα μας μόνο και εμείς μέσα στο Χριστό, αλλά είναι πολύ σοβαρό να μένουμε στο Λόγο του Θεού για να μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Το επαναλαμβάνω. Να μένουμε στα Λόγια του Θεού, υπακούοντας τα Λόγια του Θεού, ζώντας τα Λόγια του Θεού, όχι μόνο να ορθοτομούμε το Λόγο της Αληθείας, αλλά και να ορθοποδούμε το Λόγο της Αληθείας. Εάν λοιπόν περπατάμε στο Λόγο του Θεού, τότε και τα Λόγια του Θεού θα μένουν μέσα μας και θα είναι δυνατά και θα ακούγονται στα αυτιά των άλλων σαν σφύρα που κατασυντρίβει το βράχο. Θέλω, αδερφοί αγαπητοί, να μιλάω στα παιδιά μου με Λόγο Θεού. Θέλω τα λόγια μου στα παιδιά μου να είναι σφύρα. Τα λόγια μου στα αδέρφια μου να είναι σφύρα. Αμήν. Θέλω τα λόγια μου όχι από τον άμβονα. Πολύ περισσότερο. Αλλά στην καθημερινή μας την κοινωνία μεταλλήλων. Δεν θέλω να είναι ματαιότητες. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι έτσι σκυθροπός και θα έχω μορφή ευσεβίας. Γελαστός, χαρούμενος θα είμαι. Με ειρήνη στην καρδιά μου. Αλλά τα λόγια μου να είναι φωτιά. Τα λόγια σου να είναι φωτιά. Τα λόγια σου να είναι σφύρα, να γκρεμίζουν τα έργα του διαβόλου. Αμήν, αδερφοί. Γι' αυτό επίστρεψον με Κύριε και θέλω επιστραφή. Δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω και δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου. Τότε τα λόγια σου θα είναι φωτιά και σφύρα. Και θα δίνουν προσοχή οι άλλοι γιατί θα καταλαβαίνουν ότι έχει δύναμη ο λόγος σου. Δεν είναι άνοστα αστιάκια ούτε σοβαροφανής απόψεις. Αλλά τα λόγια σου είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, γιατί είναι λόγια Θεού. Ο Θεός όμως είδε και διέκρινε.
Εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, οι οποίοι κλέπτουν τους λόγους μου, έκαστος από το πλησίον αυτού. Προφητεύει ο ένας, ακούει και αντιγράφει ο άλλος. Αυτές οι αντιγραφές, αδερφοί, δεν αρέσουν στον Χριστό. Για να το προσέξουμε αυτό. Γιατί μπορεί σε κάποιον να έδωσε λόγο Θεού και να είναι λόγος Θεού και πάει ο άλλος και τον αντιγράφει, αλλά δεν είναι λόγος Θεού. Δεν είναι πυρ. Δεν είναι σφύρα που κατασυντρίβει. Είναι αντιγραφή. Είναι ημιτασιόν. Είναι, όπως λένε οι άνθρωποι, μαϊμού. Για να τα λέμε χοντρά. Δεν μιμούμεθα το Λόγο του Θεού που έχει κάποιος. Ζητάμε από το Θεό να έρθει ο Λόγος του Θεού και σε εμάς. Εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων που κλέβουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέει ο Κύριος, οι οποίοι κινούν τα γλώσσας αυτών και λέγουσι αυτός λέγει. Μιλάνε με τα χείλη τους. Δεν μιλάνε δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά κάθονται, σκέφτονται, προετοιμάζουν την προφητεία, τη φτιάχνουν έτσι ωραία, τη δημιουργούν και λένε ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και λένε αυτά που έχουν αυτοί στην καρδιά τους. Και βγάζουν λόγια ανθρώπινα. Εγώ είμαι εναντίον. Όχι είμαι αδιάφορος, και τώρα να το προσέξουμε αδερφοί. Όχι είμαι αδιάφορος, τους ακούω και δεν πειράζει. Εναντίον των προφητών που κινούν τα χείλη τους και λένε εγώ λέγω. Θεός να μας φυλάει. Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, όταν σηκώνουμε τη φωνή μας δια Πνεύματος Αγίου και λέμε ούτω λέγει Κύριος ή αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιο, πρώτα θα μετανοούμε. Πρώτα θα επιστρέφουμε στο Θεό. Πρώτα θα προσευχόμαστε. Πρώτα θα ζητάμε χάρη από το Θεό. Και έλεος να κάνει. Είτε κηρύττουμε. Δεν πας να ανέβεις στον άμβονα χωρίς να μετανοήσεις. Τι θα πεις? Τι θα πεις? Μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου να κηρύξεις χωρίς να μετανοήσεις? Χωρίς να ζητήσεις τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, την παρουσία του Κυρίου, τι θα πεις? Θα πεις αυτά που έχει η καρδιά σου μέσα, τα οποία και κακό μπορούν να κάνουν, αλλά έστω και αν δεν κάνουν σε κανέναν κακό, κακό θα γίνει σε σένα. Κακό θα γίνει σε σένα. Γιατί ο Θεός είναι εναντίον των προφητευόντων, κουνώντας τα χείλη τους και τη γλώσσα τους για να πούν αυτός το λέει. Ούτω λέγει Κύριος. Αυτό είναι το δεύτερο. Τρίτον, εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων ενύπνια ψευδή. Μα είναι δυνατόν? Για να το λέει είναι. Είδα ένα ενύπνιο. Και μπορεί να είδε ένα ενύπνιο, αλλά το φουσκώνει λίγο, έτσι να το κάνει πιο πνευματικό. Και μπορεί ακόμη, και εδώ να το προσέξουμε, να φέρει και αγαλίαση στον άλλον που τα ακούει. Να τον κολακέψει κιόλας. Είδα ένα, σε είδα, να λάμπει το πρόσωπό σου και δεν έχει δει τίποτα. Τίποτα δεν έχει δει. Σε είδα να είσαι στα κάτω ασπραντημένος. Μπορεί να τον είδε, αλλά δεν πρόσεξε πώς ήταν ντυμένος. Αυτός όμως για να το κάνει έτσι ωραίο, στα κάτασπρα σε είδα ντυμένος. Και δεν το είδε. Και το ακούω εγώ που μου το λέει, παράδειγμα, και λέω, Κύριε σε ευχαριστώ. Και αγάλη την ψυχή μου. Εμένα δεν μου κάνεις κακό. Στον εαυτό σου έκανες κακό. Εναντίον είμαι αυτών που λένε ψευδή ενύπνια. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, το ούτω λέγει Κύριος, το Θεός με φανέρωσε, το Θεός μου βάλε στην καρδιά να σας πω αυτά τα πράγματα, να τα βγάλουμε, εκτός και αν τα βάζει ο Θεός πραγματικά στη ζωή μας. Όσο μπορούμε, με φόβο και τρόμο θα εργαζόμαστε τη σωτηρία μας και θα υπηρετούμε τον Κύριο. Γιατί το επαναλαμβάνω, μπορεί στους άλλους να γίνει και ευλογία, αλλά σε σένα θα γίνει κατάρα.
Βέβαια είναι ευλογία ψεύτικη, γιατί είναι από το Θεό. Κακό δεν γίνεται, αλλά σε σένα θα γίνει κακό. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν κηρύττουμε, όταν προφητεύουμε ιδιαίτερα, για τον εαυτό μας, όχι για τους άλλους. Ότι μπορώ, συγχώρεσέ με Θεέ μου, μπορώ να σας κάνω τώρα, δεν μπορώ, αλλά θέλω να πω, ή μπορώ να κηρύξω, να το πω πιο απλά, τρία πράγματα που να είναι σωστά μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά να μην είναι αληθινά, να είναι φαντασία μου. Ο Θεός να μας φυλάξει και να πούμε και πάλι σήμερα, επίστρεψον με Κύριε και θέλω επιστραφή. Και όπως λέει ο Δαβίδ, «Θου Κύριε φυλακή εν το στόματί μου, βάλε Κύριε έναν άγγελο φύλακα στο στόμα μου, να προσέχω τι λέω». Μου είπε ο Κύριος, μου φανέρωσε ο Κύριος, άστα, με φόβο πολύ. Σε βέβαιος. Κάποτε μου είχε πει ο Θεός, ένας αδερφός, μου είπε, του λέω, είσαι βέβαιος, όπως στάθηκε. Και ήταν καλός αδερφός. Αλλά και εμένα αν με ρωτήσουν, είσαι βέβαιος. Λες κάτσετε. Αυτό το κάτσετε να το λέμε πριν μας το ρωτάνε. Να ρωτάμε εμείς τον εαυτό μας. Είσαι βέβαιος Γιώργο? Μήπως θέλεις να ξαναδοκιμάσεις, να ξαναρωτήσεις, να βεβαιωθείς. Γιατί μπορεί αυτό που θα πεις, είπε ο Κύριος μου, είπε ο Κύριος και σου είπα Κύριος, να καταστρέψει τον άλλον. Αλλά εγώ δεν δίνω τόση σημασία που δίνω στο τι θα πάθει ο άλλος, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά εκείνο που τονίζω, που τονίζει ο Λόγος του Θεού σήμερα, είναι ότι είναι εναντίον σου ο Θεός. Τι θα πάθεις εσύ, τι θα πάθω εγώ. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, με φόβο και τρόμο. Όχι με δειλία, γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά είναι δυνάμεως, αλλά ταυτόχρονα και αγάπης και σοφρονισμού. Φωνή λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να τα περιέχει όλα αυτά. Δύναμη, αλλά όχι χωρίς αγάπη. Αγάπη, αλλά όχι χωρίς σοφία. Ξέρετε πόσα λάθη έχουμε κάνει από την αγάπη μας χωρίς σοφία. Πόσα λάθη έχουμε κάνει που έχουμε και σοφία και αγάπη και δεν έχουμε τη δύναμη του Θεού. Και τα τρία αυτά θα έχουμε. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Είμαι εναντίον αυτών που διηγούνται και πλανώσει των λαών μου με τα ψεύδη αυτών και με την αφροσύνη αυτών. Να σας κάνω μία ομολογία που δεν ήταν ποτέ. Και διηγούμε. Γιατί να διηγηθώ αυτά που έκανε ο Θεός στη ζωή μου, διηγούμε αφροσύνες και φαντασιώσεις. Εναντίον. Πρόσεξε τι λες, την ομολογία σου. Τι ομολογίες? Να είναι από το Θεό αυτό που λες. Και ξέρετε, καμιά φορά λέω κάτι και έρχεται η Άννα και μου λέει, μην υπερβάλλεις, μην υπερβάλλεις, και έχει δίκιο. Μην υπερβάλλουμε όταν λέμε. Λιγότερα θα λέμε από αυτά που έκανε ο Θεός. Για να είμαστε ασφαλείς και σίγουροι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για να ευλογηθεί ο άλλος. Γιατί δεν πρόκειται να ευλογηθεί ο άλλος αν λέμε πολλά και είναι ανθρώπινα. Θα λέμε λίγα και θα ευλογηθεί ο άλλος επειδή είναι από το Θεό. Και λιγότερα μάλιστα για την ασφάλεια τη δική μας. Και πηγαίνουν, εδώ είναι να πέστειλα αυτούς που δεν προσέταξα αυτούς. Και εδώ, παρόλο που πέρασε όλο, πρέπει να πέρασε λίγη ώρα να το τονίσουμε. Μην πας αν δεν σε προστάξει ο Θεός, αν δεν σε αποστείλει ο Θεός. Εντάξει, θα πηγαίνουμε, δεν θα κάνουμε τώρα όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι, λίγοι άνθρωποι που είναι ανόητοι. Τι θα μαγειρέψω σήμερα? Φασολάδια ή φακή? Να προσευχηθώ να μου δείξει ο Θεός. Όχι τέτοια πράγματα. Αν έχεις φασόλια, βάλε φασόλια. Αν έχεις φακή, βάλε φακή. Δεν θα προσευχόμαστε επί Ματέο. Λέει να πάω, λέει ή να μην πάω. Ό,τι θες κάνε, είσαι ελεύθερος. Το θέμα είναι άλλο. Μην πας αν δεν σε αποστέλει ο Κύριος για το έργο του Θεού. Μην εκτελέσεις αν δεν σε προστάξει ο Θεός για αυτό το έργο του Θεού. Ούτε να λες, ο Κύριος με απέστειλε, ο Κύριος μου βάλε στην καρδιά μου, άστα αυτά. Αν σε αποστείλει, σημαίνει ότι θα έχεις και το αποτέλεσμα και το καρπό το σωστό. Οράσεις ψεύτικες. Είδα όραση, δεν είδα τίποτα. Το φαντάστηκε.
Πώς λες ότι είδες όραση? Είδα, λέει, όραση ότι... Και λέει κάτι. Το φαντάστηκε όμως, δεν είδε όραση. Και το πίστεψε ότι είναι και όραση, δεν είναι όραση. Όταν λέμε όραση, εννοούμε όραση. Όταν λέμε προφητεία, εννοούμε προφητεία. Όταν λέμε κήρυγμα Ευαγγελίου, εννοούμε κήρυγμα Ευαγγελίου. Όταν λέμε μου είπε ο Θεός, μας είπε ο Θεός. Και δεν είναι να ρωτήσουμε τον άλλον αν είσαι βέβαιος. Εμείς θα εξετάζουμε τον εαυτό μας αν είμαστε βέβαιοι. Γιατί? Γιατί διαφορετικά είναι εναντίον μας ο Θεός. Δεν αρέσκεται, αδερφοί αγαπητοί, στις επιπολαιότητες και στα ψεύδη. Ο Θεός θέλει οι λατρεύοντες αυτό να τον λατρεύουν και να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Διότι τιού τους προσκυνητές και λατρευτές θέλει ο Θεός. Τέτοιοι πρέπει να είναι, πρέπει να είναι, λέει η Γραφή, όσοι προσκυνούν και λατρεύουν το Θεό. Εν πνεύματι και αληθεία. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 222.